Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και βλέπετε Λακουφέτο. Σήμερα θα κάνουμε μαζί μελομακάρονα. Θα χρειαστούμε ένα ποτήρι ελαιόλαδο, δύο ποτήρια σπορέλαιο, μισό ποτήρι κονιάκ, ένα ποτήρι φρεσκοστημένο πορτοκάλι, ένα ποτήρι ζάχαρη κρυσταλλική. Την έχω, επειδή δεν είχα άλλα από αυτά τα ποτήρια, είναι ακριβώς, δηλαδή θα πάρετε για όλα το ίδιο ποτήρι. Ένα ποτήρι ζάχαρη κρυσταλλική, μετά μία κουταλιά της σούπας μέλι, ένα baking, μία και μισή κουταλιά της σούπας κακάο άγλικο, από μεριωδικά θα βάλουμε γαρίφαλο, μισό κουταλάκι του γλυκού, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Επιπλέον θα χρειαστούμε τα 350 γραμμάρια λευκή σοκολάτα και για τη γέμιση θέλουμε μία κουταλιά του γλυκού κρυσταλλική ζάχαρη και μία κουταλιά του γλυκού κανέλα. Επίσης θέλουμε τριμμένο και καβουρδισμένο καρύδι και επιπλέον καρύδι. Αυτό το έχω χοντροαλέσει και αυτό λίγο πιο ψηλό για τη γέμιση το έχω κάνει πιο ψηλό και για να πασπαλίσω από πάνω το έχω αφήσει σε πιο χοντρά κομμάτια. Για το σιρόπι θα θέλουμε ένα ποτήρι νερό, ένα ποτήρι ζάχαρη και ένα ποτήρι μέλι. Και για να το αρωματίσουμε ένα ξυλάκι κανέλα και 4 γαρίφαλα. Και επίσης, στο τέλος, θέλουμε και 1,5 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι, θα βάλουμε το λάδι, δηλαδή το ελαιόλαδο και το σπορέλαιο. Έτσι. Να ανακατευτεί καλά μαζί με τη ζάχαρη. Τώρα αυτά θα τα χτυπήσουμε στο μίξα, στη μηχανή δηλαδή, για να γίνει σαν ένα ζελαδάκι. Και αφού έχει ανακατευτεί για αρκετή ώρα, περίπου 5 λεπτά το άφησα τώρα στη μηχανή να ανακατευτεί, για να γίνει σαν ζελές, και τώρα θα βάλουμε το κονιάκ. Το μέλι τα μπαχαρικά μας και το baking θα το βάλω μέσα στο πορτοκάλι, το ανακατέψω λίγο εδώ μέσα. Δηλαδή θα το ανακατέψω στο πορτοκάλι, στο χυμό και αφού αφρίζει, το βλέπουμε, έτσι, το βάζω και αυτό μέσα στο μείγμα. Να ανακατευτούν όλα τα υλικά μας τώρα καλά μαζί. Βάζουμε τώρα και το αλεύρι και το μυστικό είναι για να γίνουν ωραία φράτα όπως και στα σκουραβιέδες είναι ότι να μην το ζυμώσουμε πάρα πολύ, δηλαδή μέχρι που θα το πάρει όλο το αλεύρι και δούμε ότι έχει γίνει ζύμη θα σταματήσω αμέσως μετά τη μηχανή. Δεν θέλουμε δηλαδή να τα ζυμώσουμε πάρα πολύ. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Αυτή εδώ είναι η βάση που θέλω να σας δώσω για μελομακάρονα. Επειδή όμως αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ, θα κάνουμε το μισό. Δηλαδή, θα βάλω το μισό πάλι πίσω. Δηλαδή στο άλλο μπολ. Και σε αυτό εδώ θα κάνω μια παραλλαγή.
Θα βάλουμε τις 1,5 κουταλιά της σούπας άγλυκο κακάο, όπως σας είχα πει στην αρχή. Θα τη βάλουμε εδώ πέρα και θα το χρωματίσει, θα το κάνει πιο σκούρο και θα του δώσει μια πιο σοκολατένια γεύση. Αυτό. Και είπαμε, όσο πιο λίγο γίνεται να το ζυμώσουμε, τόσο πιο καλύτερο είναι για το ζυμάρι. Και τώρα, για να γίνουν ομοιόμορφα και να ψηθούν φυσικά και ομοιόμορφα, παίρνω ένα κουτάλι πάλι, όπως πάντα, που κάνουν και μπάρες παγωτού, και παίρνω μία δόση. Τόσο. Και αυτό πάλι το κάνω μισό. Δεν θέλω να γίνουν και πάρα πολύ μεγάλα. Έτσι. Τα κάνω λίγο μακρόστενα, δηλαδή πιο οβάλ. Έτσι. Και τώρα κάνω το εξής. Μπορείτε βέβαια να πάρετε ένα πιρούνι και να το τρυπήσετε, ή ένα ψαλιδάκι ακόμα, και αυτό γίνεται, να κάνετε με ένα ψαλιδάκι μέσα τα κενά. Εγώ θα σας δώσω ένα πιο εύκολο τρόπο, κάθε χρόνο το κάνω έτσι. Παίρνω τον τρίφτη και έχει διάφορες μεριές. Η μία μεριά είναι με πάρα πολύ μικρά δοντάκια. Αυτόν εδώ θα πάρετε. Παίρνω τώρα εγώ το μακάρονο και το πιέζω προς τα κάτω. Και έτσι έχω μετά εγώ ένα σχήμα διαφορετικό και ομοιόμορφο προπαντός. Και έτσι θα τα κάνουμε τώρα όλα. Και για τη γέμιση, που θα κάνουμε και μερικά με γέμιση, θα βάλουμε τη ψιλοκομμένο και καγουρδισμένο, όπως είχα πει και πριν, καρύδια. Μετά έχω και τη ζάχαρη και την κανέλα, θα τη βάλω μέσα. Και θα τα ανακατέψω όλα μαζί. Και αυτή μετά θα είναι η γέμιση. Θα βάλουμε τώρα στα μελομακάρονα. Έτσι. Την ανοίγω έτσι λίγο. Έτσι. Βάζω λίγη γέμιση. Και τώρα κλείνουμε. Και το κάνουμε οβάλ. Και πάλι το πατάμε και αυτό στο σύρμα. Μπορείτε βέβαια να πάρετε ένα πιρούνι για να ξέρετε ποια είναι γεμιστά και ποια όχι. Ή να το αφήσετε και έτσι και όλους μετά θα έχει την έκπληξη ποιος έχει τα γεμιστά και ποιος έχει τα σκέτα. Το πρώτο ταψάκι μας είναι έτοιμο. Θα το βάλουμε στους 180 αέρος για περίπου 15 με 18 λεπτά. Εξαρτάται πάντα, να προσέξουμε να μην μας καούνε. Έτοιμα είναι και το ταψάκι μας με τα σοκολατένια μελομακάρονά μας. Με τον ίδιο τρόπο θα τα κάνετε και αυτά. Αυτά δεν τα έχω γεμίσει εγώ. Αν θέλετε βέβαια μπορείτε να τα γεμίσετε. Επειδή θα μπει όμως και λευκή σοκολάτα, δεν τα γεμίζω εγώ. Και αυτά στους 180, 15 με 18 λεπτά. Θα κοιτάξετε εσείς. Εξαρτάται πάντα πόσο μεγάλα θα τα κάνετε. Τώρα θα κάνουμε το σιροπάκι μας. Θα βάλουμε το νερό σε μια κατσαρόλα μαζί με την κανέλα, τα γαρίφαλα και τη ζάχαρη. Αυτό εδώ το βράζουμε πρώτα για περίπου 10 λεπτά. Στη μισή ώρα, μετά δηλαδή από 5 λεπτά, προσθέτω εγώ το μέλι και μετά τα βράζω όλα 5 λεπτά μέχρι να δέσει το σιρόπι μας. Και θα λιώσουμε και σε μπέν μαρίν
τη λευκή σοκολάτα. Τα μελομακάρονά μας είναι έτοιμα, τα έχω ψήσει και τώρα θα τα σιροπιάσω. Τα άφησα τα μελομακάρονα να κρυώσουν εντελώς, να είναι κρύα, και το σιρόπι μας να είναι ζεστό, όχι καυτό, ζεστό να είναι. Τώρα θα τα σιροπιάσουμε. Βάλω πρώτα τα σοκολατένια μας, είναι τέλεια. Εγώ τα αφήνω ένα λεπτό από τη μία μεριά και ένα λεπτό από την άλλη και τα βγάζω. Όποιος φυσικά θέλει να είναι ακόμα πιο μαλακά, τα αφήνει ακόμα πιο πολύ. Τα βάζω πάνω σε μία πιατέλα. Τα σοκολατένια μας, τα μελομακάρονα, τα έχω σιροπιάσει τώρα και τα άφησα να στραγγίσουν, επειδή αυτά θα τα καλύψουν μια με λευκή σοκολάτα και για να μην είναι πάρα πολύ μέσα στο σιρόπι, θα τα βάλετε να στραγγίσουν για αρκετή ώρα. Μέχρι βασικά λίγο να στεγνώσουν, να θέλουμε, και να μπορέσουμε να τα αποτύξουμε μέσα στην λευκή τη σοκολάτα. Αυτούς τώρα τους βάλω στην άκρη. Και θα σιροπιάσουμε τώρα και τα υπόλοιπα. Έχω σιροπιάσει και τα μελομακάρονα, τα σκέτα χωρίς σοκολάτα που είναι, τα γεμιστά. Και μόλις τα σιροπιάσω, μόλις τα έχω βάλει στο σιρόπι για 2 λεπτά περίπου, μία μεριά είπαμε, ένα λεπτό κάθε μεριά, πασπαλίζω μετά αμέσως το καρυδάκι. Το πασπαλίζω πάνω, επειδή όταν είναι ακόμα υγρό από πάνω, κολλάει πιο εύκολα. Εγώ τώρα σε αυτό θα βάλω όμως και λίγο μέλι πλέον. Έτσι. Και έτοιμα είναι τα μελομακάρονά μας. Τώρα το μόνο που θα κάνουμε είναι θα βουτήξουμε τα μελομακάρονά μας που είναι σοκολατένια στη λευκή τη σοκολάτα. Και τώρα παίρνω ένα μελομακάρονο, το βάζω μέσα στη λευκή τη σοκολάτα. Γυρνάω και με 2 πιρούνια το πηγαίνω πάνω κάτω για να φύγει πιο πολύ η σοκολάτα. Βέβαια εκεί που βλέπω ότι θέλει λίγο ακόμα, το βουτάω έτσι μία φορά. Έτσι. Και το βάζω μετά απάνω σε λαδόκολλα. Και αμέσως παίρνω λίγο από το καρυδάκι μου και βάζω και λίγο απάνω. Τα μελομακάρονά μου είναι έτοιμα. Αυτά με τη λευκή σοκολάτα φυσικά τα αφήσετε ή από ραδείς ή για μερικές ώρες μέχρι να κρυώσει η σοκολάτα τελείως για να τα τοποθετήσετε μετά εκεί που θέλετε. Παρόλο που είναι ακόμα δεν έχει κρυώσει η σοκολάτα, θα δοκιμάσω όμως ένα σοκολατένιο. Είναι τέλεια. Τα σοκολατένια είναι μέσα ζουμερά, όχι πάρα πολύ. Στο κέντρο είναι ακόμα τραγανά. Όποιος το θέλει φυσικά πιο ζουμερό, το αφήνει πιο πολύ στο σιρόπι. Εγώ δεν το αφήνω και πάρα πολύ, μου αρέσει να είναι και λίγο τραγανό. Δεν είναι όμως πολύ τραγανά. Έχει, δηλαδή έχουν μαλακώσει, είναι πάρα πολύ νόστιμη. Και ειδικά αυτή ο συνδυασμός, το σοκολατένιο μαζί με τη λευκή τη σοκολάτα, είναι ο πειρασμός. Πάρα πολύ ωραία και πολύ νόστιμο.
Εύχομαι να σας άρεσε η συνταγή και εύχομαι να την κάνετε και να την δοκιμάσετε. Κάνε τη συνταγή γιατί το μπορείς και εσύ.